Καλησπέρα παιδιά, τσεκ τεκνά ο Κώστας εδώ Τις προάλλες είχατε δει που είχα αγοράσει και έκανα unboxing το Raspberry Pi Το βλέπετε και μπροστά σας Έχετε δει και το TV Box Και με την αγορά και απόκτηση αυτών των πραγμάτων Πέρασα σε κάποιες δεύτερες σκέψεις Πώς μπορώ να τα χειρίζομαι Και τα δύο και οποιαδήποτε άλλη συσκευή προκύψει Χωρίς να συνδέω βάζω βγάζω συνέχεια πληκτρολόγια και ποντίκια Αφού Έψεξα λίγο το θέμα, να σας πω την αλήθεια πριν από χρόνια είχα αγοράσει αυτό εδώ. Είναι ένα Air Mouse, αρκετά καλό, το είχα αγοράσει μεταχειρισμένο στα 10 ευρώ από ένα παιδί στο Ινσόμια, το οποίο δεν το είχα χρησιμοποιήσει ποτέ. Και κατάφερα να το συνδέσω, ήταν πολύ εύκολο στο TV Box, ήταν μια χαρά όλα, δούλευε υπέροχα και δουλεύει υπέροχα, απλά για κάποιο λόγο ενώ το ποντίκι μου φαίνεται... Υπερβολικά ωραίο και βολικό εδώ που είναι, σε αυτή την πλευρά. Τα πλήκτρα δεν με βόλεψαν τόσο πολύ. Τέλο πάντων, σκεφτόμουν ότι έχω πόσε συσκευέ οι οποίε συνδέονται σε δεύτερη οθόνη και θα ήθελα να τι ελέγχω. Έτσι, έβλεπα το βίντεο του Explaining Computers, ο οποίο άνοιξε κάποια στιγμή το RI, RII το 8. Έτσι εγώ θέλησα να το αγοράσω. Σύμφωνα με το Explaining Computers, είναι ένα αγγλικό κανάλι, θα έχω το link στην περιγραφή αν θέλετε να το τσεκάρετε, είναι τρομερός ο τύπος. Έδειξε ότι για να συνδέσω συσκευές, πληκτρολόγια, το πιο συμβατό και το πιο καλό από όλα ειδικά και για Raspberry, αλλά και για άλλες είναι το RI8. Αυτό εδώ. Και έτσι εγώ το αγόρασα από Κίνα, το συγκεκριμένο το αγόρασα από Gearbest. Η τιμή που το βρήκα στο Gearbest ήταν γύρω στα 13 ευρώ. Είναι απλό το κουτί του. Υπάρχουν δύο μοντέλα. Υπάρχει το RI, το 8 και το 8 Plus. Να σας πω την αλήθεια δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο πήρα. Πρέπει να έχω πάρει το 8 νομίζω. Η διαφορά τους είναι γύρω στα 1 ευρώ και κάποια κάποιες ψηλές λεπτομέρειες από ότι τσέκαρα τα στατιστικά και τα link, τα έχω, έχω και τα δύο μπροστά μου ανοιγμένα στη δεύτερη οθόνη και τα βλέπω, δεν έχουν πολλές διαφορές οπότε όποιο και να πάρετε νομίζω πρέπει να έχουν κάποιες μικρές διαφορές μάλλον στην μπαταρία νομίζω και στο σχεδιασμό, Οι, στο σχεδιασμό είναι ακριβώς ίδια, αλλά πάμε να τα δούμε πως είναι και πως πως είναι μάλλον το πληκτρολόγιο θα το δείτε Είναι κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ οπότε θεώρησα ότι ήθελα να το πάρω, να το δοκιμάσω και να το συνδέσω το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ένα καλώδιο το οποίο είναι mini USB όμως, δεν είναι micro το οποίο έχει θύρα για USB και για να το συνδέουμε πάνω στον υπολογιστή. Αυτό, όπω ξέρω, επειδή έχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου μέσα, αυτό εδώ το καλώδιο, το οποίο είναι micro USB σε male αλλά και female, έχει πάνω και το λόγο το RI, όπω βλέπετε εδώ πέρα. Σα το δείξω. Χρησιμοποιούμε για να φορτίσουμε το πληκτρολόγιο από το PC ή από κάποιο powerbank. Οπότε νομίζω είναι αρκετά πρακτικό και μπορείτε και οποιοδήποτε άλλο mic, mini USB να χρησιμοποιήσετε για να το φορτίσετε. Μετά το επόμενο πράγμα που βγάζουμε είναι οι οδηγίε, το manual mini wireless keyboard touchpad combo. Σα λέει στα αγγλικά όλα, ευτυχώ. Όλο στα αγγλικά, μπράβο. Και α περάσουμε σε αυτό καθ' Το receiver του είναι 2,4G. Ε, το βάρος του, είναι αυτό εδώ, είναι πανέμορφο, έχει σε πάρα πολλά χρώματα, πράσινο, πρωτοκαλί, χρυσό, μαύρο. Εγώ διάλεξα το λευκό γιατί μου αρέσει περισσότερο. Πάμε να το δούμε. η συσκευή είναι αρκετά ελαφριά, η μπαταρία του, το καλό με αυτό, σε σχέση με αυτό εδώ, είναι ότι η μπαταρία, αυτό παίρνει αλφα-αλφα μπαταρίες. Αυτό εδώ έχει επαναφορτιζόμενη όπως καταλάβετε, ότι σας είπα και πριν μπαταρία που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να βάζετε μπαταρίε κάθε τρει και και επίση κρατάει αρκετά η μπαταρία που έχει μέσα. Οπότε είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Όπω και εγώ θα είμαι ικανοποιημένο, φαντάζομαι. Βλέπουμε πάνω έχει το RI. RII. Είναι αρκετά εντυπωσιακό, να σα το δείξω κιόλα. Είναι αρκετά όμορφο. Είναι μάτι υφή του, μάτι το λευκό. Δεν είναι σκληρό πλαστικό ενώ να γλιστράει από πίσω για να το πιάνουμε η λαβή του και χωρίζονται στις εξής περιοχές, εδώ πέρα στο σταυρό, έχει το ok button της επικύρωσης, search button, έχει διάφορα home ε, buttons τα οποία είναι διάφορων εντολών βασικά ε, για να μπαίνουμε στον explorer, δεξί και αριστερό κλικ από εδώ, αρκετά πρακτικό μου, νομίζω, βέβαια σε σχέση το άλλο έχει καλύτερο ποντίκι στον αντίχειρα. Αλλά νομίζω ότι για τον αντίχειρα μου, επειδή έχω μεγάλα χέρια, είναι αρκετά ικανοποιητικό και πιο βολικό και εργονομικό από το προηγούμενο. Και ειδικά όταν πρέπει να δακτυλογραφήσει. Τα, τα κουμπιά είναι λαστιχένια. Βλέπετε έχει πλήρη διάταξη πληκτρολογίου και κάποια βοηθητικά όπω page up, page down σε περίπτωση που θέλετε να κάνει scroll. Το οποίο γίνεται και από εδώ. Είναι πολύ ωραία συσκευή. Είναι πάρα πολύ ωραία συσκευή. Γενικά ελαφριά. Έχει και από αυτή την πλευρά δύο δεξί και αριστερό κλικ για το ποντίκι. Έχει media buttons για να παίζετε volume up, volume down και τα... για να παίζει κάποιο player κάποια ταινία. Είναι πολύ καλό, ειδικά για το TV box προκειμένου να το χρησιμοποιείτε να βλέπετε διάφορα show ταινίε στο κόντι προφανώ. Και αυτό που σα λέω με εντυπωσία στο συγκεκριμένο είναι ότι έχει υπερβολικά καλή συνδεσιμότητα και αποδοχή από το Raspberry. Που σημαίνει ότι ασύρματα μπορούμε να το συνδέσουμε στο Raspberry. Αλλά το δούμε και γύρω-γύρω τι έχει. Από την επάνω πλευρά βλέπουμε το on-off και το, τη θύρα για το φορτιστή. Μπαίνει το micro USB. Βασικά φορτιστή για το καλώδιο. Α δούμε, θα ανάψει κάποια λιχνία έχει. Α, βλέπουμε ότι. Κάτι πάει να γίνει, εδώ είναι προφανώ το button τη συνδεσιμότητα. Να σα το φέρω να το δείτε και κοντά. Βλέπετε ότι αναβοσβήνει η λιχνία, Από δίπλα είναι η μπαταρία. Το πρώτο. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώ κάνει, αλλά θα το λέει μέσα στο manual. Και πάμε, αφού το κλείσω, να δούμε από πίσω πώ είναι. Βγαίνει αρκετά εύκολα. Και στο πίσω μέρο έχουμε την μπαταρία του, η οποία το καλό είναι ότι αλλάζει. Να τη βγάλουμε κιόλα. Που σημαίνει ότι αν χαλάσει η μπαταρία μπορείτε να βρείτε ένα ανταλλακτικό στο eBay, στο Gearbest ή οπουδήποτε εσείς γουστάρτε για να πάρετε. Να δούμε τα χαρακτηριστικά τη. Όπω βλέπουμε, η μπαταρία είναι στα 810 mAh 2,997 βατόρε, 3,7 volt. Είναι η των λιθίου. Από την άλλη πλευρά έχει κάτι, όχι. Αυτή εδώ είναι η μπαταρία. Και αφού την ξαναβάλω πάλι στη θέση τη. Βλέπουμε ότι σε αυτήν εδώ την πλευρά μαγνητικά, όχι μαγνητικά, απλά μαγκώνει, είναι ο receiver. Αυτό ο receiver πάει πάνω στον υπολογιστή, πάνω στο TV Box, πάνω στο Raspberry Pi, το συνδέεται και αποκτάει συνδεσιμότητα. Οπότε, ναι, είναι αρκετά ωραίο. Σα λέω, <laughs> το έχω ερωτευτεί. Βέβαια, μαγκώνει και θέλει προσοχή εδώ μέσα. Αλλά ναι, παναφορτιζόμενη μπαταρία, άμεση συνδεσιμότητα, ειδικά με το Raspberry χωρί κάτι άλλο. Επίσης μπορείτε σας ξαναλέω να το χρησιμοποιήσετε με το καλώδιό του απευθείας χωρίς το receiver που για μένα λέει πολλά. Και είναι αρκετά ελαφρύ, στιβαρό και πολύ καλό πάτημα. Όλα τα κουμπιά είναι πολύ πιο ωραία σε σχέση με το παλιό που είχα το οποίο είναι λίγο μπάλκι τα κουμπιά και είναι λίγο άβολο γενικά το αυτό που είχα. Οπότε αυτό θα πάει στην άκρη ή σαν έκτακτης ανάγκης ίσως χειριστήριο που είναι και περισσότερο μεγαλύτερο, βάσκα, έχει και μεγαλύτερο βάρος οπότε δεν με βολεύει τόσο και περνάμε σε μια νέα εποχή με αυτό το όμορφο control θα το δείτε σε πάρα πολλές παραλλαγές θα το δείτε με συν με πλήν θα σας έχω link στην περιγραφή σε περίπτωση που θέλετε να το βρείτε ε, μπορείτε να το δείτε στο ebay Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι πριν από πολύ καιρό έψαχνα κάτι παρόμοιο Ήταν ακριβώς το ίδιο σχεδιασμό, αλλά δεν ήταν το RII Το RII το διάλεξα μόνο και μόνο γιατί ξέρω ότι έχει, σας ξαναλέω, άμεση συνδεσιμότητα με το Raspberry Και γι' αυτό κυρίως ήθελα να είμαι σίγουρο, Αλλά υπάρχουν άπειρα τέτοια μοντέλα Τα οποία κοστίζουν από 9 ευρώ ξεκινάνε τιμές τους και πάνε μέχρι 10-15 ευρώ το συγκεκριμένο ξαναλέω κάνει γύρω στα 13 με 14 ευρώ και το αστείο είναι πιο ότι το είχα δει γύρω στα 9.90 πριν από καιρό ένα ακριβώς παραπλήσιο μοντέλο μια άλλη μάρκα, μιας και όλα το ίδιο κόπι είναι και σε γνωστό ελληνικό κατάστημα ονόματα δεν λέμε πολύ ψησίς δεν φύγουμε το είδα 39 90. είναι λίγο να γελάς οπότε ναι και ύστερα μας ρωτάνε γιατί αγοράζουμε από Κίνα ή από πουδήποτε αλλού Ελπίζω να σας άρεσε, είναι καλό, πρακτικό, ελαφρύ και νομίζω ότι θα το βρείτε αρκετά χρήσιμο οι περισσότεροι από εσά όπως και εγώ. Και σας ξαναλέω, η επιλογή έγινε καθαρά, δεν ξέρω, επειδή δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ, αλλά πήρα τη συμβουλή του Explaining Computers και το αγόρασα γιατί ξαναλέω Raspberry Pi. Συνδέεται άμεσα και έχει πλήρη λειτουργία. Ήμουν ο Κώστας εδώ, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και τα λέμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας.